το διάστημα του εξαμήνου, ειδικά στον τομέα το δικό μου, το συνταξιοδοτικό, τα πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύονται για το συνταξιοδοτικό δεν ήξεραν κοινωνική ασφάλιση. Αν τους ρωτήσεις τώρα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση, τον ορισμό να σου δώσουν δεν ξέρουν. Ωραία. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν το πρόσωπο. Σημασία μην... έχει την νομοθεσία, έρχεται έτοιμη απ' έξω. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Το Μέγαρο Μαξίμου Καρφώνη, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, για την στελέχωση της ομάδας που διαπραγματεύεται το ασφαλιστικό με τους πιστωτές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα συντάξεων στη χώρα μας. Μάλιστα, όπως είπε ο Γιώργος Δρομανιάς, ο πρόσφατος πίνακας με την κατάργηση των πρώην συνταξιοδοτήσεων είναι εκτός πραγματικότητας. Ο πίνακας αυτός έχει... υπακούει σε μία μαθηματική λογική έναν αλγόριθμο. Στην πράξη δεν βγαίνει βέβαια. Είναι παράλογος, είναι τρέλα, σκέτη τρέλα. Είναι και επί αυτού διαπραγματευόμαστε. Ναι, επ' αυτού βέβαια κάναμε την προτάση εμείς τώρα. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Δρομανιάς, σύμφωνα με τον πίνακα των δανειστών, υπάρχει περίπτωση όπου σε ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου 50 ετών αυξάνονται κατά 24 τα επιπλέον χρόνια για σύνταξη και βγαίνει στα 74 έτη. Βέβαια, όπως τόνισε, αυτή η εκδοχή υπάρχει ως πρόταση των πιστωτών, αφού στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανώτατο όριο για πλήρη σύνταξη είναι τα 67 έτη. Όμως, τόσο ο Γιώργος Δρομανιάς όσο και ο πρώην Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης επεσήμαναν ότι από τον Οκτώβριο, που πιθανότατα θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, θα ανοίξει εκ των πραγμάτων νέος γύρος μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις. Μέσα στο 15 δεύτερη μείωση πόσο θα είναι? Μέσα στο 15 είπαμε δεν θα υπάρχει δεύτερη μείωση. Θα υπάρχει από τον Οκτώβριο και πέρα μόνο δεύτερη μείωση. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος 5-6% επιπλέον θα είναι. Αλλά τώρα το λέτε έχουμε, σωστά. Το λέω, έχουμε την εναλλακτική, αν βρούμε ισοδύναμο, να μην εφαρμοστεί ποτέ η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, 6% τον Αύγουστο, 6% τον Οκτώβριο. Και πάλι το Γενάρη του 16 πάλι μείωση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο φέτος οι επικουρικές θα έχουν δύο διαφορετικά ψαλίδια. Μείωση 6% από την επιβολή εισφοράς για την περίθαλψη, αρχής γενομένης από τη συντάξη Σεπτεμβρίου, και νέα μείωση από τον Οκτώβριο, ύψους τουλάχιστον 6% από την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Στην περίπτωση της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, οι επικουρικές θα διαμορφωθούν ως εξής. Στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, η επικουρική 160 ευρώ με μείωση 6% θα φτάσει στα 151 ευρώ. Στο Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, η επικουρική 120 ευρώ σήμερα με μείωση 6% θα φτάσει στα 112 ευρώ και 80 λεπτά. Μάλιστα, ο πρώην Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η μείωση στις επικουρικές από την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος να πλησιάσει ακόμη και στο 10%. Από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί το 6%. Μακάρι, μαρκάρι να αρκούσε το 6%. Δεν αρκεί το 6%, λέει. Μπορεί να είναι και 10%. Στο θέμα των πρώην συντάξεων, οι πιστωτές ζητούν να ψηφιστούν οι νέες ρυθμίσεις έως τις 18 Αυγούστου. Πάντως, η ελληνική πλευρά επιμένει στη θέση της για σταδιακή αύξηση των ονείρων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2016 κατά 6 μήνες ανά έτος. Πόσα χρόνια δουλειάς? 35 χρόνια. Αυτό που ακούγεται τώρα για τις πρόωρες που βγαίνουν στα 50-51. Λάθος. Που βγαίνουν στα 51, όχι, να μην μπορεί να βγαίνει στα 51. Είναι λάθος. 514 ευρώ. Σύνταξη. Και πόσα χρόνια δουλειάς? 38.